Ο μεταφραστής της Λάρισας, έτσι όπως δηλώθηκε στο Φύλλο Αγώνα, βάζω στοίχημα το σπίτι μου ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει από την Ξάνθη. Ξάνθη ΠΑΟΚ, 1-1. Στις κουρτίνες φέγγει ακόμα το ίδιο κόκκινο χρώμα σου. Το ίδιο κόκκινο χρώμα σου. Ξάνθη ΠΑΟΚ, 1-1. Κι ότι ζήσαμε μαζί, το πουλάτο σπίτι. Η μισή ζωή μου λύπη, δεν γεννήσει. Ευτυχώς κάθε χρόνο χρειάζεται να αλλάξουμε σπίτι. Εμένα η σκέψη μου πηγαίνει στο άντερ και στο over. Δεν έχω παίξει ποτέ σε όμως στοιχείο. Εγώ πράγματι στοιχημάτισα το σπίτι μου, αλλά για να το χάσω, έπρεπε κάποιος να βρεθεί να δεχτεί, να βάλει το στοίχημα. Από ό,τι γνωρίζω, και το γνωρίζουν όλοι, μέχρι το τέλος του παιχνιδιού Ξάνθη, πάω και μέχρι τότε που η Λις Γάρας, ο πιστός εργάτης, έκανε το πέναλτι στις καθυστερήσεις, που δεν έδωσε ο διαιτητής. Αλήθεια, τη ζημιά πάθαμε. Αυτό δεν το είχαμε προβλέψει. Αυτό το πέναλτι θα έδινε μέχρι και ο Μαρινάκης. Κανείς δεν τόλμησε να βάλει το στοίχημα. Ούτε η οικογένεια Ζαβίδη, ούτε ο κουμπάρος μου ο πολυχρόνης με τις κακές συνήθειες, ούτε η Χριστάρα με τα κόκκινα παντελόνια, τα κόκκινα πουκάμισα και τα κόκκινα σακάκια, ούτε ο ανήψιος του Ζαβίδη ο δισεκατομμυριούχος Καλπαζίδης.